το 1821. Το ότι πρώτα-πρώτα το είδαμε, ναι, ακόμη και αυτοί οι εθελοτυφλούντες, ας πούμε, αυτό που λέω εγώ, οι συνοικιακοί κομματικοί γκόμενοι, ναι, το είδαν. Ένας λαός ολόκληρος της Λατινικής Αμερικής να πραγματικά να σηκώνει στα ουράνια τον Τσίπρα για αυτά τα σημαντικά λόγια που είπε, τη συγκίνηση και την αλήθεια που εξέφρασε. Πού θα τα ξαβρεί η Ελλαδίτσα το 1 εκατομμύριο των αυτών να επιθυμούν την παρουσία μιας μακραίωνης ιστορίας πολιτισμού της Ελλάδας σε έναν από τους μεγαλύτερους επαναστάτες όλων των εποχών. Μα ο πλανήτης όλος προσκυνούσε το σκήνομα του Φιντελ Κάστρο. Και βρέθηκαν μερικοί καθώς επιτζίδες της κοινωνικής και πολιτιστικής ακροδεξιάς, γιατί αυτό είναι, mm-hmm, αυτοί οι άνθρωποι. Είναι όχι πολιτικά, είναι κοινωνικά και πολιτιστικά ακροδεξιοί. Αυτό είναι πιο επικίνδυνο νομίζω. Και βρήκαν, και κάνοντας αυτό που χαρακτηρίζω εγώ και τα ταλαιπωρία στις κοινωνικές επιστήμες,